Οι Ουκρανικέ δυνάμει στο Ραμποτίνο έπεσαν σε ενέδρα και καταστράφηκαν από μαζική επίθεση ρωσικών ντρόουν Σκαμικάζη και μαζικά πυρα πυροβολικού από τα Πλάγια, ενώ πραγματοποιήθηκε και σάρωμα από ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα και e 52 Σημειώνεται ότι από την 5η οι Ουκρανοί είχαν ρίξει στη μάχη της Απορίζια τα 14 βρετανικά άρματα μάχη που παρέλαβαν από το Λονδίνο, όπως και την 82η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία. Την αρχή, οι Ουκρανοί κατάφεραν να προωθηθούν για μερικέ εκατοντάδε μέτρα, χρησιμοποιώντα ω εφαλτήριο τον μόλι καταληφθέντα οικισμό του Ουροζάιν. Οι Ρώσοι, κατά την προσφυλή του τακτική, προχώρησαν σε παραπλανητική υποχώρηση και, εν συνεχεία, έφεραν τι Ουκρανικέ δυνάμει μεταξύ Σφύρα και Άκμονο, δηλαδή μεταξύ των συνδυαστικών επιθέσεων από πυροβολικό κεντρό Σκαμικάζη. Η δύναμη των Ουκρανών επιβραδύνθηκε από τα πυκνά Ρωσικά ναρκοπέδια. Οι Ουκρανοί λένε πως έχουν βρει ακόμα και πέντε νάρκες μέσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο Ωστόσο και οι Ρώσοι είχαν απώλειες Οι Ουκρανοί κατέριψαν με σουηδικό MANPAD, ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο και η A52 Alligator Οι Ουκρανοί προσπάθησαν να προωθηθούν με την υποστήριξη των Αμερικανικών Τόμα Μπράντλεϊ αλλά εγκλωβίστηκαν μέσα σε ρωσικά πυρά από πολλαπλές κατευθύνσεις στο μέτωπο του Κουπιάνσκου στο Χάρκοβο, συνεχίζεται η προέλαση του ρωσικού στρατού όπως και η εκένωση της πόλης από τους ρωσόφωνους κατοίκους, κυρίως γιατί το Κίεβο δεν θέλει να τους έχει στα νότα των αμυντικών θεσεών του.